Έντονη βροχόπτωση και ισχυρή ανεμή συνέθεσαν το σκηνικό του καιρού ανήμερα τη εορτή του Αγίου Πνεύματο στην επαρχία και πόλη Λευκοσία γύρω στο μεσημέρι. Μάλιστα, καουκαιρία άφησε περιοχέ τη επαρχία χωρί ρεύμα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αρχική πληροφόρηση από την ΑΕΚ, κλαδέματα πλέχτηκαν σε σύρματα με αποτέλεσμα η περιοχή Άγιο Γεώργιο Σταλατσά καθώ και οι Άγιοι Ομολογητέ να βρεθούν χωρί ρεύμα. Την ίδια ώρα, η αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση συστήνοντα την προσοχή στου οδηγού κατά μήκο του αυτοκινητόδρομου Λευκοσία Λάρνακα και ιδιαίτερα στι περιοχέ Λατσών και πέρα χωρίου, καθώ λόγω τη βροχή επηρεαζόταν αρνητικά η ορατότητά. Ελαφριά βροχόπτωση παρατηρήθηκε και στα υψηλότερα ορεινά του Τρόδου, χωρί ωστόσο να επηρεάζεται η κυκλοφορία. Παράλληλα, αυξημένη τροχιά κίνηση παρατηρήθηκε στον αυτοκινητόδρομο Ρίζο Αιγιά Αεροδρομίου Λάρνακα, στην κατεύθυνση προ το αεροδρόμιο. Πυκνή τροχιά κίνηση καταγράφηκε και στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού Πάφου και στι δύο κατευθύνσει, με την αστυνομία να καλεί του οδηγού να είναι ιδιαίτερη προσεκτικοί και να οδηγούν με χαμηλέ ταχύτητε και να κρατούν αποστάσει ασφαλεία από τα προπορευόμενα του οχήματα. Με σκηνή από την περίοδο ολικού lockdown έμοιαζε η Λευκοσία από νωρί το πρωί με κλειστά μαγαζιά, ελάχιστου πεζού και λιγοστά αυτοκίνητα στου δρόμου. Οι περισσότεροι επέλεξαν όπω κάθε άλλη χρονιά, πέρα από την περσινή λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση τη πανδημία, να παραθερήσουν σε παραλιακέ περιοχέ. Ενώ φυσικά δεν έλειψαν και κάποιοι που θέλησαν να απολαύσουν την ηρεμία τη άδεια πρωτεύουσα και τα ορεινά. Το ακριβώ αντίθετο σκηνικό στήθηκε στι παράλληλε περιοχέ με ντόπιου και ξένου επισκέπτε να κατακλείζουν τι και παρά τους ανέμους που επικρατούσαν να απολαμβάνουν τη θάλασσα, τον ήλιο και το φρέσκο ψάρι. Αρκετοί είναι και αυτοί που επέλεξαν να περάσουν το τρίμερο σε ξενοδοχεία τόσο σε αμόχο Κελάρνακα όσο και πάφο με τους ξενοδόχους ωστόσο να κάνουν σκέψη για κλείσιμο των καταλημάτων τους τις επόμενες μέρες λόγω της ανύπαρκτης τουριστικής κίνησης από Βρετανία.